Στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου, ποιος είναι ο απολογισμός σας, κύριε Καρουζάκη, και με την, και με την αερολέσχη Ηρακλείου να έχει κάνει πάρα πολλά βήματα εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου, να λέει ότι εμείς αφιλοκερδώς πετάμε πάνω από την Κρήτη, θέλουμε να πετάμε σε όλη την Κρήτη, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, όπως επίσης και στα νησιά, φτάνοντας μέχρι και τη Ρόδο, την Κάρπαθο, και όταν σας το ζητάνε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με μόνο αν θέλετε γνώμονα το να σας βάζουν τα καύσιμα. Ο απολογισμός ο δικός σας τι λέει για αυτή την περίοδο σωστά, που πέρασε? Σωστά. Νομίζω ότι είχαμε θετικό πρόσημο, δεν είχαμε ιδιαίτερες φωτιές στην Κρήτη όπως είχαμε στην επόμενη, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, εμείς κουραστήκαμε βέβαια, διότι είχαμε να καλύψουμε δύο αεροσκάφη και τον Αύγουστο, τον περισσότερο Αύγουστο ήταν μόνο το αεροπλάνο το δικό μας, το άλλο ήταν, δεν ήταν διαθέσιμο. Καλύψαμε την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από κάποιες φορές που μας είχε ζητηθεί. Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Πιάσαμε μια φωτιά εδώ πέρα, πιάσαμε μια φωτιά στα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα στις Κυκλάδες. Και δόξα σου ο Θεός, δεν είχαμε τίποτα σοβαρά συμβάντα. Βέβαια η φωτιά η οποία πιάσαμε, την τελευταία φωτιά που πιάσαμε ήταν στα Πεζά, η οποία την πιάσαμε τη γενέση της, και εκείνη την περίοδο είχαμε μπλε χρώμα στην Κρήτη. Εγώ έφευγα να πάω στο Καστέλι να πάρω καύσιμα για να πάω στις Κυκλάδες. Και έπιασε τη φωτιά στα Πεζά. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι η φωτιά είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί και όταν έχουμε άπνοια, δηλαδή σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, και όταν έχουμε αέριδες πολλούς. Η πυροπροστασία είναι πάντα πυροπροστασία. Κρατάω αυτό που λέτε. Γι' αυτό είχαμε κάνει και μία αίτηση στην περιφέρεια να μας βάζουν για αυτή τα καύσιμα και να πετάμε περισσότερο πάνω από την Κρήτη. Υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, έτσι. Αυτή την ώρα πώς πετάτε? Ναι. Πετάτε με καύσιμα τα οποία... Μισό λεπτό, κύριε Καρουζάκη. Ναι, πείτε μου. Αυτή την ώρα πετάτε όταν σας το ζητήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και βέβαια τα καύσιμα τα οποία μπαίνουν από την πολεμική αεροπορία, ναι. Από την πολεμική αεροπορία. Ωραία. Το δικό σας το για λογαριασμό της πολιτικής προστασίας. Ωραία. Αυτό το οποίο εσείς είχατε ζητήσει, λέτε, ως αίτημα, ήταν να χορηγεί η περιφέρεια Κρήτης τα καύσιμα τα οποία χρειάζονται, έτσι ώστε να είναι καθημερινές οι πτήσεις σας γύρω από την Κρήτη. Αυτό θέλετε να πείτε, ή μόνο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μιας που είχατε πιάσει φωτιά εν τη γενέση? Όποτε μας ζητηθεί, όποτε ήθελαν εκείνοι, όποτε κρίνανε ότι ήταν απαραίτητο, έτσι. Λοιπόν, βρήκαμε όμως τείχο από εκεί πέρα, δεν υπήρχαν, λέει, κάποιοι κωδικοί για να βάλουν τα καύσιμα. Υπήρχαν δηλαδή χρήματα, αλλά δεν υπήρχαν οι κωδικοί για να μπορεί να σας χορηγεί στα καύσιμα η περιφέρεια? Κάτι τέτοιο μας είπαν. Αδιανόητο ακούγεται. Για πείτε μου πώς σας ζητούσατε, για θυμίστε μου πώς σας ζητούσατε. Νομίζω ότι ήταν τα καύσιμα όλα και για τα τρία αεροσκάφη γύρω στα 20.000. Τρία αεροσκάφη για όλο το καλοκαίρι, 20.000 ευρώ τα καύσιμα. Χρήματα, λέτε, καταλάβατε, δεν ξέρω αν σας το είπαν καθαρά, ότι υπήρχαν αλλά κωδικοί δεν υπήρχαν. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε το αίτημά σας? Δεν ήταν το αίτημά μας, πρόταση ήταν. Εμείς δεν έχουμε κάποιο οικονομικό κίνητρο ή οτιδήποτε άλλο. Το είπαμε στην αρχή ότι αφιλοκερδώς πετάτε. Κάναμε αίτημα αφιλοκερδώς, όπως πετάγαμε με την πολιτική προστασία, να πετάμε και για την περιφέρεια Κρήτης. Σε άλλες περιφέρειες αυτό γινότανε. Ναι. Απλώς μας είπαν ότι μπορεί να το κοιτάσουν για αργότερα. Τελικά ο λίγος χρόνος που μας ζήτησαν για να το σκεφτούν
έγινε 2,5 μήνες. Και μετά μπήκαμε στις εκλογές και μετά το ξεχάσαμε. Στη σημερινή περίοδο. Ναι. Εάν όμως σας λέω εγώ το εξής, όταν πιάσαμε τη φωτιά στα πεζά, η οποία ήταν εκτός προγράμματος, δηλαδή κανονικά έπρεπε να είμαι εγώ στις Κυκλάδες την ώρα. Εάν γινόταν μια μεγάλη, όχι θα ήταν μεγάλη η φωτιά αν δεν την πιάναμε στην αρχή. Ήτανε σπίτια γύρω γύρω, ήτανε λιόφυτα, ήτανε περίπου 500-600 μέτρα από κατοικημένη περιοχή. Εάν γινόταν κάποια ζημιά εκεί πέρα, τι θα λέγανε μετά? Συγγνώμη, θα σας αποζημιώσουμε. Συγγνώμη, δεν είχαμε κωδικό για να βάλουμε τα καύσιμα στα αεροπλάνα. Ναι, αλλά λύστε μου μια απορία μου. Είπατε ότι γίνεται σε άλλες περιφέρειες αυτό. Εκείνοι τι κωδικοί χρησιμοποιούν? Δεν ξέρω. Σε ποιες περιφερειακές ενότητες γίνεται? Γίνεται, ας πούμε, στη Μακεδονία, γίνεται στην Θράκη? Στην Ήπειρο γίνεται, από ό,τι ξέρω, και στην Μακεδονία σε κάποια περιφέρεια. Περισσότερα στοιχεία δεν ξέρω, γιατί δεν τα ψάξαμε. Μάλιστα. Ήπειρος και Μακεδονία έχουν κωδικούς για την πυροπροστασία, με ένα αεροσκάφος πυροπροστασία ή με τρία? Τα τρία ήταν για την Κρήτη. Για την Κρήτη. Εσείς εδώ, εκείνοι έχουν κωδικούς για την πυροπροστασία, προσπαθούν. Εμείς δεν έχουμε κωδικούς εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Τρία αεροσκάφη, 20.000 ευρώ για όλη την αντιπυρική περίοδο. Ξεκινάει 1η του Μάη. Φέτος ξεκίνησε από τις 20 του Απρίλη, εάν θυμάμαι καλά, 19-20 του Απρίλη, και φτάνουμε μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Ναι, τελειώνει περίπου 20 μήνα, τελειώνει και η. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ και για τις δεύτερες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο θέμα, η ευχή είναι να τελειώσει η αγωνία της οικογένειας του 47χρονου ψαροντουφεκά. Ευχή όλων μας είναι να βρεθεί ο αγνοούμενος, ναι. Όπως και να είναι, όπως και να έχει το αποτέλεσμα, να ησυχάσουν οι άνθρωποι. Έχει 4 παιδιά ο καημένος. Όλη η οικογένεια και όλοι οι συγχωριανοί του εκεί πέρα ανησυχούν. Λοιπόν, κύριε Καρουζάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.